Στον αέρα 400.000 απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ που όπως υπογραμμίζουν εμφατικά βρίσκονται στο περίμενε για την αντιστοίχηση των πτυχίων τους. Μετά την αλλαγή του ακαδημαϊκού χάρτη, ήδη έχουν μείνει 3 και πλέον χρόνια με πτυχία από τμήματα και ιδρύματα που πλέον δεν υπάρχουν. Ένα πάγιο αίτημα είναι το σύλλογό μας ότι αυτό έχει συμβεί εδώ και 3 χρόνια. Είναι μια κατάφορη αδικία γιατί για να σας δώσω να καταλάβετε το πρόβλημα είναι ότι σε κάθε δικασία μετεξέλιξης ή μετονομασίας ενός ιδρύματος υπήρξε μια δικασία αντιστοίχησης πτυχίου. Σε εμάς αυτό δεν έγινε. Περιμένουμε 3 χρόνια, κοντεύουμε 4ο χρόνο και δεν έχουμε δει την κυβέρνηση να διορθώνει αυτό το ζήτημα. Όπως εξηγούν το γεγονός ότι δεν έχει προβλεφθεί μια διαδικασία αντιστοίχησης πτυχίου, φέρει σοβαρό αντίκτυπο σε χιλιάδες απόφοιτους, καθώς τα ιδρύματά τους έχουν πλέον καταργηθεί και ήδη έχουν μείνει με ένα πτυχίο φάντασμα. Σε κάθε δικασία που έχει υπάρξει δικασία αντιστοίχησης για τμήματα, σε εμάς αυτό δεν έχει γίνει. Εκεί είναι το ευρύτερο πρόβλημα, εκεί είναι το ευρύτερο ζήτημα. Και μιλάμε για 400.000 πολίτες. Είναι μια ειδική διαδικασία που μπορεί ο απόφοιτος του ενός τμήματος ΤΕΗ να μπορεί να μπει αυτοδικαίως στο νέο τμήμα με μια ειδική διαδικασία που θα αφορά μόνο τους αποφύτους να μπορέσει να αντιστοιχίσει το πτυχίο του. Για το επίμαχο ζήτημα κατατέθηκε επίκαιρη ερώτηση από τη βουλευτή Πασόκ Ελένη Βατσινά, με την Υφυπουργό Παιδείας να δεσμεύεται πως θα δοθεί λύση, χωρίς όμως να υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα. Αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα των συλλόγων αποφύτων ΤΕΗ. Να σας μιλήσω για το ΤΕΗ Κρήτης, καθώς για την περιοχή έχω και προσωπική γνώση, αλλά και φυσικά των συλλόγων αποφύτων ΤΕΗ Αθήνας, ΤΕΗ Πειραιά και εκατοντάδων αποφύτων συνολικά. Το να σταματήσουν να αντιμετωπίζονται με διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα σε σχέση με τους αποφύτους πανεπιστημίων. Με τη συνέργεια που σας ανέφερα και με τη δέσμευση με την οποία ξεκίνησα την απάντησή μου, ότι ο Υπουργός με εξουσιοδότησε να μεταφέρω στη Βουλή και σε εσάς που προτάτε ότι το θέμα θα λυθεί τάχιστα από την Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε υλοποιήσει ή αδιαφορούμε. Η αγωνία πολλών αποφύτων και σε επίπεδο Κρήτης χτυπά κόκκινο, καθώς η εκκρεμότητα αυτή συνιστά μια αδικία για τους ίδιους. Όπως επισημαίνουν, η μη αντιστοίχηση των πτυχίων προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις, όπως ο διαχωρισμός εργασιακών δικαιωμάτων στο δημόσιο τομέα. Υπήρξε το πρόβλημα ότι δεν άλλαξε τα εργασιακά δικαιώματα στο δημοσιοπαλλικό τομέα, τα άφησε ΤΕ, θέτοντας έτσι δύο χωριστές κατηγορίες, ΕΕ και ΤΕ, οι οποίες δεν διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά η διαφορά είναι ότι είναι ξεχωριστές κατηγορίες η μία με την άλλη. Υπάρχει ένα διαχωρισμό στο δημόσιο τομέα. Από τη στιγμή πλέον δεν βγαίνουν απόφοιτοι ΤΕ, γιατί τα ΤΕΗ πλέον δεν υπάρχουν, τα ΙΤ τεχνολογικού τομέα καταργήθηκαν. Τι θα γίνει με αυτή την κατηγορία, πόσοι οι απόφοιτοι θα μπορέσουν να συμμετέχουν σε προκήρυξη ΤΕ όταν πλέον δεν υπάρχουν απόφοιτοι ΤΕ. Χιλιάδες φοιτητές βρίσκονται εν αναμονή για την αντιστοίχηση των πτυχίων τους και ζητούν αποφασιστικές απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.